Μετά από αναβολές, ίσως και λόγω ανωτέρας βίας, προκάλεσαν ένταση και κάποιες ανακοινώσεις εκατέρωθεν. Πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα η συνεδρίαση, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί. Τι ακριβώς έγινε? Εντάξει, ένταση δεν υπήρχε ουσιαστικά, γιατί εντάξει, λόγω ανωτέρας βίας, όπως είπατε, φίλε Γιάννη, η προηγούμενη συνεδρίαση αναβλήθηκε γιατί δεν. Να το εξηγήσουμε λίγο, το ανωτέρας βίας. Ναι, το ανωτέρας βίας σημαίνει ότι οι δύο καθηγητές δεν μπορούσαν να έρθουν, ναι, γιατί δεν είχαν τον χρόνο, δίνανε, ναι, τους βαθμούς, όπως ξέρεις, ήταν η τελευταία μέρα και δεν το είχαμε προβλέψει αυτό. Μάλλον το είχαμε προβλέψει, αλλά οι διευθυντές μας είπαν θα προσπαθήσουν να έρθουν. Οι περισσότεροι από τους τα λαϊκά μέλη ήταν εργαζόμενοι, είπαν ότι θα έρθουν. Τελικά δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω δουλειάς. Αυτή είναι η ανωτέρα βία. Και όπως καταλαβαίνετε, στη σημερινή εποχή αυτή που και αυτό θεωρήθηκε από την δύναμη αλλαγής ως απαξίωση. Εντάξει, των θεσμών και των οργάνων. Η δύναμη αλλαγής προσπαθεί με κάποιο τρόπο, με κάθε τρόπο, το παραμικρό, το ανθρώπινο και το λογικό να το θεωρήσει απαξίωση. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι μας έχουν τις δουλειές και υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη πότε μπορεί ο καθένας να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή συνεδρίαση όπως έγινε σήμερα, χωρίς εντάσεις. Συμφωνήσαμε όλες όλα τα θέματα. Επικύρωση των κηλικίων έγινε. Μπήκαν δύο αυτά τα θέματα από τον κύριο Μαρκόγλου και από τον κύριο Κριτικό για την μετάφορα των βιβλίων, το οποίο θα είναι μια δυσκολία προς τα σχολεία. Και πήραμε μια απόφαση. Για το Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα. Για το Σεπτέμβριο, βεβαίως, να πάρουμε μια απόφαση. Το ένα θέμα, το άλλο θέμα είχε. Και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος? Ο Δήμος, η Σχολική Επιτροπή, όχι ο Δήμος. Ναι, ναι, ναι. Ο Δήμος με το να επικυρώσουμε μια απόφαση, ναι, να πάρουμε ένα εξωτερικό συνεργάτη να κάνει τη μεταφορά, γιατί είναι σε μπαλέτες πλέον. Τα βιβλία έρχονται σε μπαλέτες. Άρα μια μεταφορική να τα μεταφέρει. Μπράβο, μια μεταφορική να τα μεταφέρει. Έρχονται αποκλειστικά οι μπαλέτες για κάθε σχολείο πλέον. Ναι, ναι, ναι. Δεν πηγαίνουν οι διευθυντές και έρχονται οι μπαλέτες και παίρνουν αναλόγως τα βιβλία, τους μαθητές παίρνουν και τα ανάλογα βιβλία. Τώρα πλέον το κάθε σχολείο. Αποστέλλονται από το κεντρικά. Μπαλέτα κατευθείαν στο σχολείο με όλα τα βιβλία που χρειάζεται ένα σχολείο να λειτουργήσει. Άρα η Σχολική Επιτροπή να μεσολαβήσει σε γιατί θα χρειαστεί κλακ, θα χρειαστεί γερανάκι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι το οποίο είναι σε παλέτα και είναι με γυαλοφάν και είναι προστατευόμενα τα βιβλία, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σχετικό. Με τους διαγωνισμούς, από ό,τι άκουσα και την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν τρεις ενδιαφερόμενοι. Όσοι δηλαδή, όσα και τα κηλικία, δεν υπήρξε δηλαδή. Ναι, στο κηλικείο Ζυπαρίου ήταν οι δύο ενδιαφερόμενοι. Ναι. Κατοχυρώθηκε στον διαγωνιζόμενο, ο οποίος είχε και πριν το κηλικείο. Έδωσε την καλύτερη προσφορά. Πού είναι ο κύριος? Σταμάτης Παρασκευαδάκης. Ναι, ναι. Στο κηλικείο του ΕΠΑΛ ήταν ένας ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος έδωσε και την προσφορά, και στο δημοτικό. Πάλι ο ίδιος ή καινούριος? Όχι, καινούριος. Καινούριος δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι. Πρέπει να έχει φύγει από ένα κηλικείο να δώσει προσφορά σε ένα άλλο. Και ποιος κύριος είναι στο ΕΠΑΛ? Κάποιος κύριος Δρόσος Νικόλαος. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνω λάθος. Και το άλλο ήταν, το άλλο ήταν στο δημοτικό, στο Σπερινό, το οποίο κατοχυρώθηκε στο δημοτικό. Που είναι και το Σπερινό, και το άλλο το δημοτικό Ζυπαρίο, το οποίο κατοχυρώθηκε πάλι η στιγμή. Ήταν ένας. Ο κύριος Κεφαλιανός, νομίζω, στο ναι, ναι, Ζυπάρι, ναι, ο Γιώργος, και ναι, στο Πηλί. Και στο Πηλί πάλι η ίδια που το είχε. Μάλιστα. Κύριε Χατζιακομή. Ναι. Αυτό. Και ήταν ένα θέμα το οποίο βάλαμε σαν έκτατο με τον κύριο Αλέκο για τις κατασκευές των τουαλετών στο γυμνάσιο. Οι συντηρήσεις συνεχίζονται. Ναι, συντηρήσεις συνεχίζονται. Ήδη έχουν μπει μέσα συνεργεία και βάφουν τους εσωτερικούς χώρους των σχολείων, γιατί είχαμε προχωρήσει μια πολύ γενναία συντήρηση πέρυσι σε όλα τα σχολεία του νησιού, εξωτερικό και εσωτερικό βάψιμο, συντηρήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε. Άρα δηλαδή δεν θα ενοχλήσετε με τα εξεταστέους αργότερα στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου? Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός με συνεννόηση με τους διευθυντές. Όταν υπάρχει και με τα εξεταστέους, θα δουλεύουμε κάπου αλλού. Τα συνεργεία θα δουλεύουν κάπου αλλού και δεν νομίζω να. Θα έχουμε τελειώσει. Για τη μεταφορά του γυμνασίου, του νέου, στο ΣΥΚΟ. Θα περιμένουμε την παραχώρηση από την περιφέρεια. Μόλις τελειώσει και παραχωρηθεί στο Δήμο, θα προβούμε και εκεί και σε διαγωνισμό του κηλικίου που έχει το γυμνάσιο, να προχωρήσουμε και. Στη μεταφορά θα βοηθήσετε εσείς? Βεβαίως, βεβαίως. Αν δεν το συζητάμε, αυτό είναι κατανοητό, θα με βοηθήσουμε. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή Αύγουστο ουσιαστικά πότε? Μόλις παραχωρηθεί το κτίριο στο Δήμο, ναι, θα προχωρήσουμε στην άμεση μεταφορά των πραγμάτων, τα οποία έχουν έρθει με φοβερή πίεση. Φανταστείτε ότι πιέζουμε τον ΟΣΚ, ναι, σε μια κατάσταση
ΟΣΚ δεν ήξερε, μάλλον εμείς δεν ξέραμε αν ΟΣΚ υπάρχει, δεν υπάρχει, τελικά ενεργοποιήθηκε ξανά ΟΣΚ και μετά με πιέσεις δικές μας προχωρήσαμε να μας έρθουν τα εξοπλισμός και δεν έχει ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός, η ολοκλήρωση του εξοπλισμού, γιατί θα έρθουν ακόμα θρανία, θα έρθουν ακόμα φοριαμοί, έδρες καθηγητών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου έχουμε προχωρήσει, έχει προχωρήσει μάλλον ΟΣΚ σε αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, όπως είναι κομπιούτερ, φωτοτυπικά και τέτοια πράγματα. Αυτά. Πιστεύω ότι η καινούργια χρονιά θα μας βρει πανέτοιμος. Λιγότερα προβλήματα. Με λιγότερα προβλήματα. Βέβαια θα τρέξουμε λίγο περισσότερο. Μακάρι. Έχουμε και το θέμα των ηλικιακών τάξεων στο Ζιπάρι, το οποίο έχουμε προχωρήσει. Θα λειτουργήσουν και οι επόμενες ηλικιακές τάξεις, η Β' Λυκείου στο Ζιπάρι, για να προχωρήσει και ο διευθυντής στη διαδικασία του ΦΕΚ για ίδρυση καινούργιου λύκειου χτιριακού συγκροτήματος πλέον, Λυκείου στο Ζιπάρι. Το οποίο αυτό πιστεύω, θα μπορέσει να γίνει φέτος την νέα χρονιά. Θα προσπαθήσουμε να το επιδιώξουμε. Να. Δεν ξέρω τα οικονομικά του Δήμου σε τι κατάσταση θα βρίσκονται του χρόνου για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε, αλλά αυτό είναι ο στόχος να πάμε σε καινούργιο χτίριο. Αν όχι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για τα παιδιά.